Αδερφέ μου, άλλη είναι η προσφορά του ερημίτη, άλλη του σπηλαιώτη, άλλη του κελιώτη, άλλη του σκητιώτη και άλλη του κοινοβιάτη. Μην ξεχνούμε, εμείς πήγαμε σε ένα μοναστήρι, το μεγαλύτερο μοναστήρι του Αγίου Όρους. Είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα οικοδομημένο. Παρόλο που είναι δεύτερον κατά σειρά είναι συντάξει, πρώτη είναι Μήγη στη Λαύρα, το δικό μας είναι το μεγαλύτερο σε κτίρια. Λοιπόν, πρέπει κανείς να ξέρει και την παράδοση εκεί που, του τόπου που κατοικεί. Η μονίμα το πεδίο από ανέκαθεν, ξέρετε, είχε την Αθωνιάδα Ακαδημία, που ήταν το μόνο πανεπιστήμιο επί Τουρκοκρατίας. Εκεί φίτησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εκεί φίτησε ο Ρήγας Φεραίος και τόσοι άλλοι. Λοιπόν, το ένα πόδι πάντα το έχει στον ησυχασμό το βατοπέδι και το άλλο στην Ιεραποστολή. Δυστυχώς ή ευτυχώς πήγαμε εκεί σε αυτό το μοναστήρι. Και έπρεπε να κρατήσουμε αυτή τη γραμμή. Δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Βλέπουμε τις άπειρες φιλανθρωπίες που έδωσαν αυτό το μοναστήρι. Πώς το έφερε η διαπρόνη. Και εμείς έτσι μπορέσαμε, χωρίς να το καταλάβουμε, αυτό κάναμε. Είμαστε στην Θάκη. Δεν το λέμε αυτό, διότι δεν θέλουμε να το λέμε. Ξέρετε ότι η μονίμα του πεδίου αποφυλάκησε σε 7-8 χρόνια περίπου 1.150 φυλακισμένους. Διότι είμαι εκεί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήρθε μια φορά ο διευθυντής των φυλακών. Απεγνωσμένος. Μου λέει: θέλω να σε δω. Δεν τον ήξερα. Μου λέει: στέλνω γράμματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τίποτα μου λέει. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Εγώ απελπίστηκα θα παραιτηθώ. Και μου είπε κάποιος λοιπόν σε ξένα να έρθω να σε συναντήσω. Τι θέλεις γεια μου, τι θέλεις παιδί μου. Λέει: αν μπορείτε να συμβάλλετε, διότι είμαι σε απόγνωση. Του λέω να έρθω να συναντώ τις φυλακές. Δεν πήγα ποτέ μου στις φυλακές. Δεν ξέρω, θα πάω τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, πήγα εκεί στις φυλακές, έκανε μια περιήγηση. Το δε καθιστικό που έρχονται οι φιλοξενωμένοι, ο στάβλος του βατοπαιδίου ήταν πιο καλύτερος. Σας λέω με πάσα ειλικρίνεια. Του λέω γιατί αυτό, ούτε μάρμαρα, ούτε τσιμέτο, ούτε χώμα. Του λέω παιδί μου, κρίμα είναι. Λοιπόν, μου λέει πήρε με και θα δεις και μίζον του τον όψη. Το λέω εγώ μου, ότι είπε διαφορετικά. Θα δεις και χειρότερα, μου λέει. Πήγαμε στους θαλάμους. Εκεί απελπίστηκα. Ξέρετε ότι φυλακισμένα για να μην δραπετεύουν, η τουαλέτα είναι μέσα στο δωμάτιο. Τέτοια δυσοδεία δεν μπορούσα να ξαναδώ. Μου θύμισε ένα στάβλο πραγματικά. Λέω γιατί παιδί μου, κρίμα είναι, λέω. Φυλακισμένοι είναι, αλλά κρίμα, πρόσωποι, άνθρωποι. Λέω μα γι' αυτό σε κάλεσα. Δεν έχουμε χρήματα να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, μετά ερώτησα τους φυλακισμένους που τους έφεραν εκεί. Λέω γιατί είσαι φυλακισμένος, παιδί μου, εσύ. Λέω γιατί είχα να πληρώσω στο ΤΕΒΕ 2.000 ευρώ και με έβαλα μέσα μέχρι να τα πληρώνω. Πόσα παιδιά έχεις, 4. Από πού είσαι, από ένα χωριό της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Ο άλλος, γιατί είσαι φυλακισμένος, παιδί μου, λέει είχα να πληρώσω, λέει, κάτι που χρωστούσα σε μια τράπεζα και με έβαλα φυλακή. Λοιπόν, είδα εκεί περίπου 50 την προηγούμενη. Αυτοί ήταν άδικα φυλακισμένοι. Και συγκλονίστηκα. Λέω αυτό. Λέω, ήρθε κανείς εδώ και σας είδε. Λέει, κανένας γίνονται, λέει, κανένας. Και από εκείνον τον καιρό, πριν από 8-9 χρόνια, αρχίσαμε αυτήν την. Δηλαδή, αυτά τα φέρνει και η θεία πρόνοια, παιδί μου. Για αν ήμουν εγώ σπηλαιώτης. Και διάλεξα, είμαι στη σκήτη. Πολύ μου άρεσε αυτή η ζωή. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς φαίνεται δεν θα πάει διδά εκεί. Και σου λέει, αφού δεν είσαι και πολύ αυτό, να πας σε έναν κοινόβιο εκεί πέρα να κάνεις πιο πρακτικότερο έργο. Διότι πρέπει να διαχωρίσουμε την αποστολή μιας μεγάλης μονής και την αποστολή του σπηλαίου και της σκήτους και του εγκλήστου. Αυτοί όλοι οι δημοσιογράφοι λένε, μα έχουν εκεί, μα έχουν τζακούζια. Ποια τζακούζια. Ποια τζακούζια έχουν. Μα έχουν, τι έχουν. Μαρμάρινα τραπέζια. Λοιπόν, δυστυχώς τόσο πολύ και αυτό που είπες είναι πρόβλημα. Μας δεν μας ενδιαφέρει αν μας κατηγορούν, αν μας επενέσουν. Στο κάτω-κάτω εμείς είμαστε μοναχοί, αδερφέ μου. Και αν μας κατηγορήσουν, καλύτερα. Και αν δεν με καλούσατε, θα είχα δηλαδή, θα είχα τύψεις ή θα είχα μαράζει και δεν ήθελα να μιλήσω στην Κατερίνη, παραδείγματος χάρη. Καλύτερα πάω εκεί στο μοναστήρι μου και ησυχάζω. Δεν έχω, ο μοναχός δεν είναι ότι καταφρονεί τον κόσμο. Αλλά δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Και αν απορρίπτεται από τον κόσμο, καλύτερα είναι ίσως. Πιο καλά, εγώ το προτιμώ αυτό παρά το να επενείται από τον κόσμο. Αλλά βλέπουν τα παιδιά σας. Πού θα δουν τα παιδιά σας όταν και αυτοί έτσι είναι. Και αυτοί έτσι είναι. Τότε κάψετε τα Ευαγγέλια. Τότε τι πάμε εκεί πέρα. Αν θέλαμε αυτά που λέγανε αυτοί όλοι, θα είμαστε εκεί ή θα είμαστε στην Wall Street, ξέρω που θα είμαστε, κάπου αλλού. Όχι στο Άγιον Όρος.
Και μάλιστα εμείς είμαστε και καθηγητές των πατέρων. Είμαστε δάσκαλοι. Και τώρα δεν είναι ο καιρός εκείνος που ξέρεις, πάει κάποιος μοναχός γιατί είναι φτωχός και είναι μιας μέλος, μιας πολυμελούς φτωχής οικογένειας και πάει εκεί να μάθει γράμματα και να φάει ένα κομμάτι ψωμί όπως πήγαινα στη Μονιγκίκου, στην πατρίδα μου. Τώρα οι άνθρωποι είναι μορφωμένα παιδιά και έρχονται εκεί, πάσχονται στην εγνώση απόταξη. Εκεί για να καθίσει έναν άνθρωπο πρέπει να δει αντίκρισμα. Δεν έρχεται εκεί διότι δεν έχει κάπου αλλού να πάει και έρχεται εκεί. Άρα λοιπόν ο μοναχισμός δεν είναι όπως τον προβάλλουν διάφοροι. Και δυστυχώς θέλουν να ρίξουν λάσπινο. Λέει, πού είναι ο Θεός όμως. Εμείς δεν. Η Εκκλησία δέχθη διωγμούς Διοκλητιανού και Νέρονος. Και πριτάνευσε και θριάμβευσε. Αλλά λοιπόν, τα μετράμε αυτά. Πολύ προς στιγμήν να φέρουν κάποιο σκανδαλισμό. Η χάρη του δεν πάνε το δύναμος.